Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο για μια ακόμα Παρασκευή θα σας παρουσιάσει τις εκδηλώσεις της Ομογένειας του Λονδίνου. Για τους τηλεθεατές μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμά μας αλλά και τις υπόλοιπες παραγωγές του Hellenic TV από το Roku Box, που μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία της ITA UK στο Southgate. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βλέπετε το Hellenic TV One και ολόκληρη την πλατφόρμα του, που περιλαμβάνει 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο, νέες κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και να ωφεληθείτε από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει η ITA UK. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας www.hellenictv.net, ενώ για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε ολόκληρη την πλατφόρμα του Hellenic TV στις τηλεοράσεις σας, στην ιστοσελίδα www.citauk.com. Για την προβολή των εκδηλώσεών σας και της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα σας παρουσιάσουμε την αποκλειστική συνέντευξη στο Hellenic TV του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β, την επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου κ. Κώστα Καδή στο Ελληνικό Σχολείο της Κοινότητας του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green και τέλος τις ομιλίες από την δεξίωση που διοργάνωσε η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία προς τιμήν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β στο Πένρις. Ας περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που παρουσιάζει την επίσκεψη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β στη Μεγάλη Βρετανία και την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο Hellenic TV και στο συνεργάτη μας Βασίλη Παναγή. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της Κυπριακής Αδελφότητας. Την Παρασκευή 16 Μαΐου ο Μακαριώτατος είχε συνάντηση με τα Σωματεία της Καρπασίας και μετά τη λήξη της πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στους λόγους της επίσκεψής του στη Μεγάλη Βρετανία και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο εθνικό θέμα. Ας περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε τα όσα είπε στο συνεργάτη μας ο Μακαριώτατος. Μακαριώτατε, καταρχήν να σας καλωσορίσουμε εδώ στο Λονδίνο. Γενικά στην Αγγλία, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε κάνει και επισκέψεις σε άλλες περιοχές εκτός από το Λονδίνο. Πήγατε και στην περιοχή του Midlands. Έτσι, πολύ σύντομα. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα που δεν ακούσαμε στις ομιλίες που κάνατε. Παραβρεθήκαμε σε κάποιες από τις ομιλίες, δεν τα ακούσαμε. Όμως ενδιαφερόμαστε σαν πάρηγοι για κάποια θέματα τα οποία μας καίουν και είναι πιο σημαντικά ίσως από κάποια πράγματα που ακούσαμε όσον αφορά την επίσκεψη σας εδώ, που οφειλόταν στην προσπάθειά σας να πάρετε κάποιες εισφορές από τους παρήκους για την αναστήλωση του Αποστόλου Ανδρέα. Πριν προχωρήσω στις άλλες ερωτήσεις, πώς εξελίχθηκαν λοιπόν οι επαφές εδώ όσον αφορά αυτή την επίσκεψη, πώς τη βρήκατε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, είστε ευχαριστημένος? Νομίζω είχαμε θαυμάσιες επαφές με σύνολα των αποδήμων μας σε πολλές περιφέρειες, δηλαδή ενορίες, πόλεις, και είδα την αγάπη του λαού για τον Απόστολο Ανδρέα, το σεβασμό τους προς την Εκκλησία Κύπρου. Μαζεύουν χρήματα και πιστεύω ότι ο στόχος που είχαμε θα εκπληρωθεί. Το μοναστήρι οπωσδήποτε θα συντηρηθεί. Μάλιστα. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε ασυντηρητό. Και είπα σε όλες τις επισκέψεις μου, απευθυνόμενος προς τους αποδήμους μας, ότι αν η Αρχιεπισκοπή δεν έχανε το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός της, θα μπορούσε όχι έναν Αποστόλο Ανδρέα να συντηρήσει, αλλά πολλούς. Λόγω αυτής της οικονομικής δυσχέρειας αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε τη συμπαράσταση των αποδήμων μας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε κάνει και ένα δάνειο, ούτως ώστε ό,τι και να συμβαίνει,
το μοναστήρι από τη στιγμή που θα αρχίσει η συντήρησή του να είμαστε σίγουροι ότι θα τελειώσει. Μάλιστα. Ακούστηκαν στις ομιλίες σας και στις ερωτήσεις που έκαναν κάποιοι συμπατριώτες μας εδώ, πολλά και διάφορα, όσον αφορά την εξέλιξη και την κατάληξη. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε εάν και εφόσον αποπερατωθεί η αποστήλωση, η αναστήλωση του μοναστηριού, θα έχουμε τη δυνατότητα σαν πιστοί να επισκεφτόμαστε το μοναστήρι και να υπάρχει η περίπτωση να λειτουργηθούμε, δηλαδή θα επιτρέψουν οι κατακτητές να λειτουργεί το μοναστήρι οποτεδήποτε το χρειαζόμαστε εμείς. Πιστεύω ναι, διότι η πίεση που ασκείται προς την κατοχή είναι τεραστίο διαστάσιο και εμείς δεν πρόκειται να αμφισβητούμε κόπων ή ταλαιπωριών και να μην αναζητήσουμε βήματα ούτως ώστε να μεταφέρουμε τον πόθον του λαού μας και για επιστροφή αλλά ιδιαίτερα για προσκύνηση του Αποστόλου Ανδρέα εις το ομώνυμο μοναστήρι εκεί στο Χερσόνησο της Καρπασίας. Όσον αφορά τις άλλες εκκλησίες που είχατε αναφερθεί και στις περιπτώσεις άλλων εκκλησιών για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, θα γίνουν προσπάθειες και θα γίνουν και προσπάθειες ώστε να κρατηθούν εκεί να είναι ανοιχτές για τους πιστούς. Ο διάλογος που ανοίξαμε με τον Μουφτή αυτήν την προσπάθεια έχει, αυτόν τον στόχο έχει και έχω πει ξεκάθαρα όπως οι Τουρκοκύπροι θέλουν όλα τα τεμένη τους συντηρημένα να είναι ανοιχτά για να προσέρχονται, να προσεύχονται εκεί, το ίδιο ζητούμε και εμείς από την κατοχή να μας επιτρέψει να συντηρήσουμε όλους τους ναούς μας που είναι στις κατεχόμενες περιοχές, ούτως ώστε με τη σειρά μας, με τη σειρά του, ο λαός μας να πηγαίνει να προσεύχεται εις τους χώρους λατρείας που είναι δική του, που είναι ένα μέρος της ζωής τους, διότι εκεί ευαπτίστησαν οι ίδιοι οι παππούδες τους, οι γονείς τους, εκεί παντρευτήκαν, εκεί έθαψαν τους παππούδες τους, αγαπούν αυτούς τους χώρους και έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν να προσεύχονται. Η πίεση προς την τουρκοκυπριακή πλευρά νομίζω ότι είναι αρκετή και στο τέλος θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχουμε. Μάλιστα. Όσον αφορά λοιπόν τον Απόστολο Ανδρέα, πότε υπολογίζετε ότι θα αποκρατωθούν όλες οι εργασίες και θα μπορέσουμε να έχουμε και την πρώτη λειτουργία? Πιστεύω ότι σε 1,5 με 2 χρόνια η συντήρηση του Αποστόλου Ανδρέα, η πρώτη φάση, θα αποπερατωθεί. Αλλά θα αρχίσει μετά η δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση τι συμπεριλαμβάνει? Περιλαμβάνει τα κελιά, που είναι αρκετά, αλλά και των περιβάλλοντα χώρων. Θέλουμε να κάνουμε ένα έργο εκεί αξιόλογων, να το χαίρεται ο κάθε προσκυνητής που θα πηγαίνει εκεί και με τον τρόπο αυτό να τιμήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον Αποστολό μας. Τώρα, είχατε πει σε μία από τις ομιλίες σας εδώ ότι δεν έχετε σπουδάσει την πολιτική και δεν είστε πολιτικός, όμως έχετε μία έντονη έτσι, παρουσία σε όλες τις περιπτώσεις όσον αφορά θέματα πολύ καυτά, το οικονομικό θέμα της Κύπρου και το πολιτικό. Πώς βλέπετε λοιπόν τις εξελίξεις στο Κυπριακό? Έχω πει δεν ξέρω διπλωματική γλώσσα. Δεν έχω σπουδάσει σε διπλωματικές σχολές και συνήθως χειρίζομαι την γλώσσα της αλήθειας
που συνήθως είναι πικρή. Πιστεύω ότι ο δρόμος δεν είναι αθόσπαρτος. Υπάρχουν δυσκολίες πολλές. Οι Τούρκοι ομιλούν για τις πραγματικότητες που υπάρχουν. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό από την πλευρά τη δική μας. Γι' αυτό πρέπει να μας κατανοήσουν οι Τούρκοι ότι οι περιουσίες μας και τα σπίτια μας μας ανήκουν και δεν ανήκουν σε εκείνους. Πρέπει να αντιληφθούν ότι ήσαν το 18% του πληθυσμού και πρέπει να μην ζητούν το 40%. Πολλές φορές έχουμε πει ότι εντάξει να πάρουν το 20%, να πάρουν το 22%, αλλά όχι πάνω από το 25%, κάτω από το 25%. Πρέπει να αντιληφθούν ότι θέλει να ζήσει και ο λαός μας. Δεν μπορούμε να δώσουμε την πατρίδα μας στους Τούρκους να πάρουν εκείνα που δικαιούνται. Θέλουμε οι συμφωνίες που θα γίνουν και θα υπογραφούν να είναι αφοτεροβαρείς, διότι αν είναι ετεροβαρείς, η αδικημένη πλευρά θα προσπαθήσει να αναποδογυρίσει τα πράγματα και δεν θα φτάσουμε στο τέλος. Πόσο ταυτίζονται οι σκέψεις σας και οι δικές σας τέλος πάντων απόψεις όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού με τον πρόεδρο κ. Αναστασιάδη? Έχουμε μία ταυτότητα αντιλήψεων. Συζητούμε τα θέματα ευκαίρως ακαίρως. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές και από την πλευρά τη δική μας. Ο κύριος πρόεδρος είναι πολιτικών πρόσωπων. Εκείνος μιλά με διπλωματική γλώσσα, την οποία δεν μπορώ να χειριστώ εγώ. Δικαίωμά του, εκείνος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκείνος φέρει την ευθύνη. Εγώ συμπαρίσταμαι, τα λέμε ιδιαιτέρως. Γνωρίζει καλά τις απόψεις της Εκκλησίας και η Εκκλησία έχει δηλώσει και στον ίδιο αλλά και δημοσίως ότι θέλει η κυβέρνηση να πετύχει. Και αν πετύχει η κυβέρνηση, δεν θα πάρει τα εύσημα η κυβέρνηση μόνον, αλλά ο λαός μας. Εκείνος που θα νικήσει θα είναι ο λαός μας. Μάλιστα. Πανιώτατε, πού νομίζετε ότι οφείλεται το ενδιαφέρον των Αμερικανών, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι δυνατό το ενδιαφέρον τους, αποδεικμένο ότι έρχεται και ο αντιπρόεδρος της Αμερικής τώρα στην Κύπρο. Τι ετοιμάζεται με τον πρόεδρο, πού θα βασιστεί τέλος πάντων η συνάντηση και τι θα προτείνετε και τι περιμένετε από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο? Πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι έχουν αντιληφθεί ότι η Κύπρος ευρίσκεται σε έναν σταυροδρόμι. Είναι νευραλγική η θέση της Κύπρου. Τα συμφέροντα τους ως υπερδύναμης ευρίσκονται και στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό μία λύση του Κυπριακού θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία επιθυμεί η υπερδύναμης που λέγεται Αμερική να τα λύσει. Έχουμε το θέμα το μεσανατολικό, το παλαιστινιακό. Έχουμε τα θέματα της Αιγύπτου, που είναι μεγάλη χώρα. Έχουμε δίπλα το Λίβανο, τη Συρία, την Τουρκία. Θέλει η Αμερική να ειρηνεύσει η Μέση Ανατολή, είναι προς το συμφέρον της. Πιστεύω ότι έχει ρόλο να διαδραματίσει η Αμερική, περισσότερον δε
και από την ανέβρεση του υποθαλασσίου πλούτου της περιοχής της Κύπρου, που ενδιαφέρει την Ευρώπη ειδικότερα, και η Αμερική έχει λόγον για τα ενεργειακό θέμα της Ευρώπης. Άρα θα θέλει να βοηθήσει να λυθεί το εθνικό θέμα, ούτως ώστε να ωφεληθεί και η Ευρώπη, να ωφεληθεί και η Κύπρος και η Μέση Ανατολή, ακόμα τολμώ να πω και η Τουρκία. Και μια τελευταία ερώτηση, Πανιωτάτε, έτσι, για να μην σας κρατάω πολύ. Όσον αφορά την περίπτωση της λύσης του Κυπριακού, ποια θα είναι αυτή η λύση που πιστεύετε εσείς ότι θα βγείτε και θα πείτε στο λαό σας, ψηφίστε αυτό το δημοψήφισμα, γιατί μας συμφέρει και είναι αυτή η λύση που επιθυμούμε. Εμείς ως Εκκλησία θα βγούμε να καλέσουμε τον λαό να ψηφίσει την λύση που θα καταλήξουν οι δύο κοινότητες, νοουμένου ότι η λύση θα είναι λειτουργική. Θα μπορεί να επιβιώσει ο ελληνισμός στη γη των πατέρων του. Η λύση δεν θα είναι δικαία, το καταλαβαίνουμε, αλλά τουλάχιστον το κράτος να λειτουργεί. Αν δεν λειτουργεί το κράτος, θα καταρρεύσει. Και η κατάρρευση εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους, θα διαλυθούμε. Είναι καλύτερα να μην φτάσουμε στο τέλος, αν δεν θα είναι λειτουργική η λύση. Και ένα τελευταίο μήνυμα για την παρικία μας, έτσι, μια και σας έχουμε και στο LGR και στο Hellenic TV τώρα, το μήνυμά σας για τους παρήγους μας, ποιο είναι γενικά? Η απόδειμή μας, μπορώ να πω ότι συνεχίζουν την ανωδική πορεία τους, και εύχομαι ολόψυχα αυτή η πορεία να παραμείνει ανωδική και η ομογένειά μας εδώ να είναι ένα σεβαστό κομμάτι του κυπριακού λαού που θα διεκδικεί στην Μεγάλη Βρετανία τα δίκαια ολόκληρου του λαού που ζει και κινείται στην Μεγαλονισσό μας. Πανιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις επιδιώξεις σας, και πολύ σύντομα ευχόμαστε να βρεθούμε όλοι μας εκεί στον Απόστολο Ανδρέα, έτσι να τον χαρούμε και να λειτουργηθούμε εκεί όλοι μαζί. Να δώσει ο Θεός, σύντομα να βρεθούμε όλοι εκεί. Ό,τι καλό να δώσει ο Θεός σε όλους τους απόδειμους μας και στον καθένα ξεχωριστά. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε.